Έχουμε μαζί μας για να μας κάνει ένα σχόλιο, σύντομο σχόλιο για το Euro 2020, έναν παλέμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή που δεν χρειάζεται συστάσεις, έπαιξε και στην εθνική ομάδα της χώρας μας, κυρίως στην ΑΕΚ, αλλά αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό. Ντανιέλ Μπατίστα, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα. Ξέρουμε ότι έχεις πολύ καλούς φίλους και στην Κρήτη και ιδιαίτερα στη Σιτία, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω ένα συμπάρος μου, ο Βαγγέλης Ροζάκη. Έχω βαφτίσει στο παιδί του και πάω κάθε χρόνο διακοπές. Που είναι πανέμορφο όλη η Κρήτη, αλλά έχω προτιμήσει τη Σιτία το κουμπάρο μου. Πριν από λίγο η Ολλανδία ήταν η πρώτη ομάδα που έπεσε θύμα έκπληξη στο Euro, γιατί αποκλείστηκε από την Τσεχία. Δεν ξέρω αν το περίμενες αυτό. Δεν είδα το παιχνίδι, γιατί είχα ένα ραντεβού με τον πρόεδρο του Εθνικού. Αλλά είδα τα τελευταία 10 λεπτά, ήμουν έκπληκτος όταν είδα το 2-0. Η Ολλανδία για μένα ήταν από τους φαβορείς, παίρνοντας μια καλή ομάδα στα πρώτα προκριματικά. Και έκανε 3-3 και δεν τον περίμενε να φύγει από αυτό με αυτόν τον τρόπο. Ήταν έκπληκτος. Ήταν έκπληξη. Στο άλλο μάτς, Πορτογαλία-Βέλγιο απόψε, πολύ μεγάλο μάτς. Ρονάλντο με Λουκάκου, ποιος θα κερδίσει? Κανένας δεν ξέρει. Σε αυτά τα παιχνίδια πραγματικά κανένας δεν ξέρει. Πιστεύω ότι είναι δύο πολύ καλές ομάδες με πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Αλλά στο ποδόσφαιρο η προγνωστικά είναι λίγο. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, αλλά στην πραγματική αλήθεια, μόνο όταν τελειώνει το 90 λεπτά και τις καθυστερήσεις μπορεί να δεις ποιος είναι νικητής. Είναι δύσκολο, γιατί πιστεύω ότι και το Βέλγιο για μένα δεν παίζει το κατακτικό, κανένα κατακτικό ποδοσφαίρο, ούτε η Πορτογαλία. Θα ήθελες να δεις την Πορτογαλία του... Θα ήθελες να δεις την Πορτογαλία του Σάντος ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, αν μπορούσε να γίνει αυτό? Σαφώς και σαν... που έχω ζήσει σαν απεικής Πορτογαλία η χώρα μου, πάντα υποστηρίζω την Πορτογαλία. Φαβορεί, τελευταία ερώτηση, Ντανιέλ, μια ομάδα που βλέπεις φαβορεί να το πάρει? Είναι η Ιταλία, είναι η Γαλλία, για πολλούς? Είναι δύσκολο. Πάντα οι αυτές οι ομάδες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, από τον τρόπο που παίζει, μπορεί να πεις μια φαβορεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει και το παράγοντα στοίχη, κάποιες ομάδες πάνε στα πέναλτι, εκεί είναι κορώνα γράμματα.